Η Νέα Δεξιά, μολονότι μεταχειριζόταν το μαζικό κόμμα ως όχημα για την εξουσία, επέμενε ότι δεν συνέχιζε το κοινοβουλευτικό παιχνίδι και πρότεινε εναλλακτικές λύσεις απέναντι στον κοινοβουλευτισμό, ώστε να ικανοποιήσει το αίτημα για ενωτικές μορφές συμμετοχικής πολιτικής, που εμφανίστηκε μετά το 1918. Το πρώτο τέτοιο σχήμα και εκείνο που σαφώς επενέθηκε περισσότερο ήταν το σωματιακό κράτος του Μουσολίνη, που πορεύτηκε με πολλές φανφάρες, συγκεντρώνοντας το διεθνές ενδιαφέρον μέσα στη δεκαετία του 1920. Ο ιταλικός κορπορατισμός διαφημίστηκε ως ένας τυπικά φασιστικός τρόπος να οργανωθεί η αντιπροσώπευση της κοινωνίας μέσα από ενώσεις παραγωγών αντί για τάξεις. Το σωματιακό κράτος είναι για τον Μουσολίνη ό,τι το New Deal για τον Ρούσβελτ, αποφαινόταν το περιοδικό Fortune το 1934. Στην πραγματικότητα, ο κορπορατισμός ήταν μια απάτη που μεταμφίεζε την τυθάσευση των εργατών από τον φασισμό και τη συνεργασία του τελευταίου με την διευθυντική ελίτ. Η έλξη όμως που ασκούσε οφειλόταν στην εντύπωση ότι έδειχνε το δρόμο προς μια λιγότερο διαχωριστική και περισσότερο οργανική μορφή πολιτικής αντιπροσώπευσης. Για ορισμένους δε, ο ίδιος ο ιεραρχικός χαρακτήρας του πιστοποιούσε την νεωτερική του φύση. «Η Ιταλία μας δείχνει», έγραφε ένας μελετητής της φασιστικής πολιτικής της δεκαετίας του 1930, ότι αυτή η κεντρική αρχή μπορεί να προκύπτει άμεσα από την υπάρχουσα εθνική συνδικαλιστική δομή. Μια ελεύθερα επιλεγμένη ελίτ που, εμπνεόμενη από νέα ιδεώδη περί κοινωνικών δικαιωμάτων και κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι έτοιμη και ικανή να περιορίσει, χάρη στις οργανώσεις που εξαρτώνται από αυτήν, την ελευθερία του ενός προς το συμφέρον των πολλών.